Πιστεύεις ότι σου έχω δείξει εγώ ποτέ ερωτικό ενδιαφέρον? Πιστεύω ότι δεύτερη φορά δεν αφήνεις γυναίκα να μιλήσει. Όταν έχω ερωτικό ενδιαφέρον πάω στην αρχή όπως πήγαμε τη Μαρκέλα. Και όπως θα ξαναπάω. Σε σένα δεν είχα καθόλου ερωτικό ενδιαφέρον. Σαν άνθρωπος έβγαινα μαζί σου. Πήγαινε να φας την πόρτα στη μόρη που σου αξίζει. Την πόρτα από πού να τη φάω? Από τη Μαρκέλα. Μετά δεν από αυτά ενδιαφέρει που η Μαρκέλα. Α, γιατί πες θα ξαναπάω. Θα ξαναπάω στο παιχνίδι. Α, επίσης, α, καλά. Ανοίγουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν με έναν άνθρωπο που μου λέει και δεν με κάλεσε στο Βόσφορο. Αφού χαίρεται εδώ τώρα, ο άνθρωπος που έδειξε τη Μαρκέλα χαίρεται, θα φάω εγώ. Επιλέγει η αφιέρωσή του να είναι σε μένα. Ο φίλος του αφιερώνει τραγούδι σε μένα. Το Βασιλιά της Κόλλης. Κάνουμε... Peace and love. Peace and love. Βασιλιάς της Κόλλης. Ραντεβού μετά μου λέει γιατί δεν μου έστειλες γράμμα και εγώ περίμενα γράμμα από την Νίκη. Εγώ δεν περίμενα γράμμα από κάποιον. Δεν περίμενα κανένα γράμμα από την Νίκη. Λέω πώς γίνεται να λέει ότι έχει ερωτικό ενδιαφέρον. Ναι. Και να στέλνει γράμμα στο Δημήτρη. Απλή απορία. Okay. Γιατί δήλωσε εκείνη η ερωτικό ενδιαφέρον. Ωραία, παιδιά, λάθος. Εγώ όλα αυτά τα έπαιρνα ως ότι έχω ένα ενδιαφέρον εγώ και υπάρχει και ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά. Αυτό έπαιρνε εσύ. Έτσι τα πήρα εγώ. Λάθος σου. Εντάξει, δεν είμαι τέλεια. Το παραδέχομαι, ίσως. Πολλά λάθη μαζεμένα όμως, δεν ξέρω γιατί. Σου είπα ποτέ εγώ με το στόμα μου ότι έχω ερωτικό ενδιαφέρον για εσένα ή με ενδιαφέρει ερωτικά, κοπέλα μου? Στο είπα ποτέ. Είπα εγώ ποτέ ότι ο Δήμος μου είπε ότι έχει ερωτικό ενδιαφέρον. Επειδή είπα ότι συνεννοούμαστε με τα μάτια. Όχι, όχι. Είπα εγώ ότι είπε ο Δήμος ότι έχει ερωτικό ενδιαφέρον για μένα. Όχι. Τι εννοεί τώρα, το υπονοεί τώρα. Να πω, άσε να αναλύσω. Εξέφρασε το παραπονό τη Νίκη ότι ενώ είχε ερωτικό ενδιαφέρον και το είχε δηλώσει αφού μα έβγαλε την πίστη για 25 λεπτά να το παραδεχτεί, ότι εσύ σαν Δήμος λοιπόν δεν τη διεκδίκησε. Αφού δεν με ενδιαφέρει. Και καλά αυτό είπε η Νίκη. Αφού δεν με ενδιαφέρει. Γιατί η πορεία μου ήταν, αν με θέλει, γιατί δεν με διεκδικεί. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν με θέλει. Και όλα καλά. Δεν καταλαβαίνω. Όλα καλά. Δεν το έχει ξανααναφέρει ότι εγώ το έχω σύστημα αυτό εδώ πέρα, ε. Δεν το έχει αναφέρει, ε. Το έχει αναφέρει, δεν το έχει αναφέρει. Ανέφερα ότι ένιωσα ότι το ίδιο που πας να κάνεις στη Μαρκέλα, πας να κάνεις και με μένα. Τι, επίσης ναι, έχει Μαρκέλα ένα σχέση. Αυτός είναι και ο λόγος που υποθέτει. Με σένα τι πήγα να κάνω. Διακόπτεται όμως πάλι. Αυτό, όχι, εσύ μας διακόπτεται. Αυτός είναι και ο λόγος που θέλατε να ψηφίσετε να φύγει ο Δήμος. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όχι, δεν θέλαμε να ψηφίσουμε. Μα αυτό είπε, αν συνεχίσει έτσι ο Δήμος και με μένα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αν ήσουν μπροστά και μπορεί να πει τα λόγια μου. Λέω τα λόγια μου. Πάντως, ο Δήμος επίσης έχει δηλώσει. Σε κάποιον εδώ μέσα, ότι μετά τη Μαρκέλα, μετά και με τη Νίκη, εγώ δεν, δεν θα πάω σε άλλη στο παιχνίδι. Ποια Νίκη, κοπέλα μου, θα πρέπει να πάει και καλά. Έτσι, είναι ο Δήμος. Μιλήστε λίγο, Τζέισον, σε παρακαλώ, θέλω να πάρεις θέση που μένουμε μαζί. Τι ερωτικό έχω δείξει, κοπέλα μου. Όχι, δεν είπα ερωτική, είπα τη ρέξη. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Τι κολλάς εσύ με τη Μαρκέλα, με τη Μαρκέλα ήμουν μαζί. Εσύ που κολλάς με τη Μαρκέλα? Δεν κολλάω κάπου. Εγώ σου λέω τι δήλωσή. Με ό,τι είναι οι υπόλοιπες κοπέλες, είσαι και εσύ. Οκ. Τι, μηδέν ερωτικό ενδιαφέρον. Οκ.